ευτυχώς διαχρονικά που υπάρχουν άνθρωποι όπως το μέλος της Επιτροπής Ενέργειας στην Ακαδημία Αθηνών και πολύπειρος στο χώρο, ο κύριος Ηλίας Κονοφαγός ή ο κύριος Αντώνης Φόσκολος που ακούσαμε πριν, που επέμεναν και επιμένουν, γιατί είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αρκούνται σε δηλώσεις, θέλουν να δουν στο πεδίο τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Κονοφάγο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Θέλω να πω κάτι. Επειδή είστε από τους ανθρώπους που διαχρονικά επιμένει σε αυτή την ιστορία, και εσείς και μερικοί ακόμη, όχι πολλοί, μετρημένοι στα δάχτυλα, θα έλεγα, των δύο χεριών, παρόλα αυτά περίμενα να υπάρχει λίγο τσίπα, θα το πω έτσι, από τον πολιτικό κόσμο, από συναδέλφους μου και από συναδέλφους σας επιστήμονες. Αν κάποιους θα έπρεπε σήμερα να φωνάξουν, θα ήταν όλους αυτούς τους ανθρώπους που 20-30 χρόνια επιμένουν για την ανάγκη να αξιοποιήσουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα για τη δική μας αυτάρκεια. Πώς νιώθετε? Περίεργα κύριε Σαχίνη. Δεν νιώθω δικαιωμένος. Νιώθω ότι ευτυχώς υπάρχει αυτή η κατάληξη, αλλά θέλω να δω η γραφειοκρατία να εξαφανίζεται και ακόμα δεν είμαι σίγουρος κύριε Σαχίνη γι' αυτό. Μου κάνει εντύπωση ότι και το πολιτικό σύστημα, εγώ θα το πω, και η πρωθυπουργική ομιλία ξεκίνησε ότι αν δεν υπήρχε η Ουκρανία δεν θα συζητάγαμε για γεωτρήσεις. Εσείς όλοι έχετε ξεκινήσει με μια άλλη αφετηρία, ότι θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει στην αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου με όλες τις προδιαγραφές, τους περιβαλλοντικούς όρους και πάει λέγοντας. Στο φυσικό αέριο ιδίως ως καύσιμο μετάβασης, ορυκτό μετάβασης για τα επόμενα 40-50 χρόνια, μέχρι να δούμε πώς θα αποθηκεύεται επαρκώς η ενέργεια από τις ΑΠΕ που δεν είναι μόνο ανεμογεννήτριες. Είχατε μια άλλη κίνηση. Σήμερα θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είναι πιθανή στόχη ή παίζουμε πάλι με τις λέξεις? Εννοείται οι ελληνικοί υδρογονάνθρακες. Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι χαρτογραφημένη η στόχη με σαφήνεια κύριε Σαχίνη και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός με βάση αυτά που του δείξανε, δηλαδή τη χαρτογράφηση συγκεκριμένων στόχων παρόμοιων με το κοίτασμα ΖΟΡ, γιατί πρέπει να το λέμε συνέχεια αυτό, ότι ό,τι βρέθηκε στην Κύπρο και στο Ισραήλ, τι υπάρχει εδώ είναι φωτογραφία κύριε Σαχίνη. Συναγερμός. Ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές συνομιλίες. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Λέτε λοιπόν ότι είναι υπαρκτά. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο το πιστεύεις και πόσο γρήγορα πας αυτά. Αυτό είναι και το ερώτημα το δικό μου κύριε Σαχίνη. Κοιτάξτε, αν θυμάστε η πρώτη μας κουβέντα εδώ, και θα δεν ξέρω αν είναι, κοντεύει νομίζω λίγο λιγότερο από 10 χρόνια. Αν θυμάστε σας είχα πει ότι ο πρώτος νόμος υδρογονανθράκων του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μιλάμε 1975-76, έλεγε σαφώς ότι πρέπει η Ελλάδα να αναδείξει τον ορυκτό της πλούτο, υδρογονανθράκων ιδιαίτερα, και ανέφερε ότι η ευελιξία που πρέπει να υπάρχει γραφειοκρατική προϋποθέτει να μην περνάνε οι συμβάσεις από την Βουλή των Ελλήνων κύριε Σαχίνη. Όπως ξέρετε ταλαιπωρηθήκαμε τα τελευταία χρόνια και δεν έγινε τίποτα, διότι ορισμένες συμβάσεις που έγινε προσπάθεια να περάσουν και ορισμένες πέρασαν, κάνανε 2 με 3 χρόνια για να μπορέσουν να περάσουν στη Βουλή, ανεξάρτητα από τις προσφυγές των οικολογικών οργανώσεων μιλάω. Μιλάω δηλαδή 3 συν 3, 6 χρόνια. Άρα η γραφειοκρατία είναι εδώ κύριε Σαχίνη. Πρέπει λοιπόν, νομίζω το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνει προσπάθεια να γίνει πιο ευέλικτος ο νόμος, να δούμε διατάξεις τύπου fast track, δηλαδή πιο γρήγορες, για την προσέλκυση επενδύσεων
και για την ανάδειξη και παραγωγή του ορυκτού πλούτου. Αλλά αυτό ο αγώνας τώρα αρχίζει, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κονοφάγο, εγώ με συγχωρείτε, έχω μια άλλη άποψη. Να περνάνε όλα από τη Βουλή. Το θέμα είναι να περνάνε εκεί fast track, ενώ με γρήγορες διαδικασίες, και αν μπαίνουν ένα χρόνο και έξι μήνες. Γιατί τροπολογίες της νύχτας που καταβαραθρώνουν τον πολίτη περνάνε σε 10 λεπτά, φτιάχνονται και περνάνε. Θα μπορούσε να υπάρχει λοιπόν ο διακομματικός έλεγχος στη Βουλή των Ελλήνων και από τους 300 με γρήγορες διαδικασίες. Μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Άμα θέλουν κάτι να το κολλήσουν, το ρίχνουν στις αργόσυρτες διαδικασίες. Θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί είναι... Κύριε Σαχίνη, πριν με ρωτήσετε, να σας πω ότι σε όλα αυτά που λέμε υπήρχε πολιτική φαγωμάρα. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα να ενωθούν και να πούνε ευθέως ότι πρέπει η προτεραιότητα που υπάρχει είναι η ανάδειξη του ορυκτού πλούτου. Εδώ τρογόμαστε για άσχετα πράγματα. Γιατί ποιος σας είπε ότι ενώθηκαν. Και τώρα... δεν υπάρχει ομόνοια, ναι, στην ανάδειξη ορυκτού πλούτου. Άρα για να γίνουν όλα αυτά που λέμε πρέπει να υπάρχει τέλος πάντων κάποια ομόνοια. Δεν μπορεί να, η Ελλάδα στο θέμα των ενεργειακών να είναι η Ουκρανία και να αναδεικνύουμε τον ορυκτό μας πλούτο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συμφωνήσουμε ότι τέλος πάντων υπάρχει για τον λαό μας άμεση ανάγκη ανάδειξη ορυκτού πλούτου, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κονοφάγο, να το πείτε ακριβώς όπως το εννοείτε. Διότι εγώ δεν είμαι πεισμένος ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας κατάλαβε πλην εξαιρέσεων, για να μην σοπεδώνω, τι ακριβώς συμβαίνει. Απ' έξω τους είπαν που ζορίζονται τώρα. Τώρα το θυμήθηκαν και τους το είπαν και το είπαν. Γιατί θέλω να σας πω ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα όλοι μας λέγαν και τα κεντρικά μέσα που τώρα πανηγυρίζουν γιατί δεν πρέπει να κάνουμε εξορίξεις του φυσικού μας πλούτου. Καταλάβατε. Αυτή η μεταστροφή λοιπόν είναι γιατί σφίξαν τα γάλατα απ' έξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ κερδίζαν 2 δεκαετίες μεγαλοεισαγωγής διαφόρων προϊόντων ενέργειας. Ναι ή όχι, κύριε Κονοφάγο? Βεβαίως. Μάλιστα. Δυστυχώς, ναι. Ακριβώς, μα είμαστε, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, εγώ τον εαυτό μου θεωρώ ότι είμαι υπόδουλος, ενεργειακά υπόδουλος, κύριε Σαχίνη, και επιτέλους όμως άκουσα κάποιον πρωθυπουργό, δεν έχω ακούσει κάποιον, αν εξαιρέσει κανείς το 1976 τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να λέει ότι τέλος πάντων υπάρχει ανάγκη να αναδείξουμε τον ορυκτό μας πλούτου. Πρέπει να μείνουμε εκεί και να είμαστε αισιόδοξοι. Εντάξει, έχετε δίκιο, να μην είμαστε γκρινιάριδες. Λέει κόσμος πολύ εδώ, ρωτά. Ναι. Ο πραγματικός πλούτος είναι σε αυτές τις περιοχές. Είπε ο κύριος Φόσκολος ότι η Κυπαρισία θα έπρεπε να είναι στόχος πρώτος να πάει γρήγορα για να κουμπώσει πάνω στο δυνητικό East Med μαζί με άλλα κοιτάσματα. Όμως το κρίσιμο ερώτημα, ανεξαρτήτως του East Med, κύριε Κονοφάγο, είναι πού εκτιμάτε με τη γνώση που έχετε τόσων δεκαετιών ότι πραγματικά μπορούμε να αγγίξουμε πλούσια κοιτάσματα που στη χώρα οικονομικά θα την απάλλασαν από πολλά βάρη. Είναι αυτά ή λέμε για αυτά γιατί τα άλλα κάνουν τζιζ και έχουν σχέση με ΑΟΖ και θαλάσσιες ζώνες. Δεν είναι και ανατολικά της Κρήτης, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Για αυτά γιατί δεν μιλάμε? Είναι... λίγο δεν ξέρω τι συζητήθηκε από αυτού που πολύ έτσι εύστοχα λέτε. Δηλαδή και εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δω ποιες είναι οι προτεραιότητες για να έχουμε γρήγορα κάποια ανακάλυψη. Διότι ξέρετε κάτι, δεν είναι το μέγεθος που παίζει τόσο πολύ ρόλο ψυχολογικά στην αγορά. Εάν βρεθεί κάτι, κύριε Σαχίνη, αυτό προεξοφλείται στην αγορά, θα πούνε όλοι, στην Ελλάδα υπάρχουν υδρογονάθρακες, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η πρώτη γεώτρηση, κύριε Σαχίνη. Και θα σας πω το εξής, για μένα η προτεραιότητα με βάση τα τεχνικά στοιχεία, θεωρώ ότι το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, αυτό θα βεβαίως θα το δει η αρμόδια επιτροπή που κατάλαβα ότι θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, θα γίνει μια ομάδα εργασίας που έχω την εντύπωση η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το μέγεθος η
η παραχώρηση των Ιωαννίνων. Όπως ξέρετε, έχει δουλευτεί πάρα πολλά χρόνια, κυρίως από την Energean και από τη Repsol που είχε την περιοχή κάποιο διάστημα, και υπάρχουν δηλαδή βάσιμα στοιχεία και θα έλεγα που είναι πολύ κοντά στο να πούμε ότι μπορεί να πάει σύντομα ένα γεωτρύπανο. Αυτό δεν ισχύει για νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, που θέλει ακόμα κάποιο χρόνο, ελέγχθη εκ μέρους νομίζω του κύριου Σκρέκα 3-5 χρόνια. Νομίζω είναι... Κύριος Σκρέκας, το θυμήθηκε τώρα, γιατί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα... Ευτυχώς, νομίζω ότι μετά τις ιστορίες της Βορείου Ελλάδος, αν θέλετε, της δημιουργίας ενός τεράστιου πάρκου πράσινης ενέργειας, και πολύ σωστά προωθείται η πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα, αλλά μην ξεχνάμε, όταν βλέπουμε ότι ίσως έχουμε επισιτιστική κρίση, κύριε Σαχίνη, λόγω της Ουκρανίας, εμείς γιομίζουμε τα χωράφια μας με πάνελ. Αν δείτε το πόσα στρέμματα καλυφθήκανε αυτή τη στιγμή από ηλιακά πάνελ στη Βόρειο Ελλάδα, θα πείτε, μα αν βάζαμε στάρι θα είχαμε κάποια ανακούφιση σε αυτά που έρχονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε πόλεμο και είναι στο θέμα του σιταριού, νομίζω ότι είναι νούμερο ένα χώρες για να επηρεάσουν, εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την οικονομία μας και τη ζωή μας, κύριε Σαχίνη. Θυμάμαι τώρα ακούγοντάς σας ότι σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, αφότου αποχώρησε από την Προεδρία της ΕΔΕΗ, ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο, ο κύριος Γιάννης Μπασιάς, που έτρεξε, πρέπει να το πω έτσι για την ιστορία, όσο λίγοι από αυτή τη θέση, γιατί άλλοι υγρών αγόραζαν στην ΕΔΕΗ στο παρελθόν, λέγανε δεν υπάρχει τίποτα. Μας είχε πει λοιπόν ότι τον Αύγουστο προς Σεπτέμβριο του 19 ζήτησε από την παρούσα κυβέρνηση άδεια να προχωρήσει τις έρευνες και ανατολικότερα της Κρήτης. Και του είπαν μη, άστο, ξέχασέ το. Για να καταλάβουμε ότι το πολιτικό σύστημα, εγώ επιμένω, δεν είμαι και τόσο πεισμένος ότι πιστεύει αυτό που λέει. Με ρωτάει εδώ ο φίλος Στοτάκης, κύριε Κονοφάγο, πόσα κεφάλαια χρειάζονται μέχρι να βγουν στην επιφάνεια και διάθεση για το φυσικό αέριο? Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, αλλά θα σας έλεγα, ξέροντας ότι υπάρχουν περίπου γύρω στις 30 στόχους υδρογονανθράκων, αν βάλετε ότι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον μία γεώτρηση σε κάθε στόχο, που η κάθε γεώτρηση μπορεί να φτάσει 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Άρα, αν βάλετε 30 επί 200 δισεκατομμύρια, σας κάνει αμέσως για μία γεώτρηση, που συχνά για κάθε στόχο χρειάζονται 2 ή 3, σας κάνει αμέσως 600 εκατομμύρια δολάρια το ελάχιστο, για να πείτε ότι πράγματι εξαντλήσατε τη δυνατότητα να βρείτε ή να μην βρείτε, και να είσαστε έτοιμοι να αναπτύξετε ή να μην αναπτύξετε τα κοιτάσματα για τα οποία ψάξατε. Άρα βλέπουμε τα κεφάλαια είναι τεράστια, η χώρα δεν τα έχει τα κεφάλαια αυτά, κύριε Σαχίνη. Έχει ήδη κάνει συμβάσεις με εταιρείες πολύ μεγάλες και εύρωστες, και αυτό πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με τις εξαγγελίες που είδαμε, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι ο EastMed αυτός σκοπός, πρέπει να πω σε πολλούς που λένε εδώ. Δεν είναι αυτός σκοπός. Μέσο είναι και ο EastMed. Εμείς εδώ καν, γιατί να έχεις EastMed και να μην έχεις τα δικά σου δει. Καληνύχτα, αγάπη μου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Κονοφάγο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλό κουράγιο, κύριε Σαχίνη. Ναι, εσείς να το έχετε όλοι και να επιμένετε. Καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.